συνέλευση μελών και φίλων της Δημοκρατικής Αριστεράς, στο οργάνωση της ΔΑΜΑΣ, έχει δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η συγκρότηση μιας εκλογικής επιτροπής, το δεύτερο είναι να δούμε το ζήτημα των υποψηφιοτήτων. Αλλά βεβαίως κάθε φορά, όπως και τώρα που βρισκόμαστε, μπορούν παρεμπιπτόντως πρώτον να μιλήσουν όσο γίνεται περισσότεροι, αν είναι δυνατόν όλοι. Δεύτερον, να τεθούν και πολιτικά ζητήματα, έτσι, να ρωτήσει κάποιος ό,τι θέλει. Αυτό που η Νομαρχιακή Επιτροπή θέλει να μεταφέρει σε όλους είναι πρώτον ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και πανελλαδικά και στη ΓΑΜΑ. Αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, αυτό το ζούμε και καθημερινά στις επαφές και κουβέντες μας με τον κόσμο και στο γεγονός ότι κάθε εβδομάδα έχουμε νέα μέλη, έχουμε νέους φίλους. Επειδή έχει προκύψει θέμα με ανθρώπους που μας ψάχνουν στα γραφεία και δεν μας βρίσκουν, έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι κάθε Πέμπτη 11 με 1 και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το απόγευμα 7 με 9 τα γραφεία θα είναι ανοιχτά. Έτσι ώστε ένας κόσμος, τα γραφεία είναι στην πλατεία Σμύρνης με Εθνικής Αμήνης γωνία. Από την πλατεία, άμα θα δείτε στη γωνία πάνω από το καφέ δίπλα στην Εμπορική Τράπεζα στη Γιάννη υποδομή, φαίνονται τα γραφεία στο δεύτερο όροφο. Μπορείτε να περνάτε όποιοι θέλετε για μια κουβέντα και για να κάνετε παρέα σε αυτούς που θα τα ανοίγουν. Και αύριο θα είναι η έφυγη 11 η ώρα. Ναι. Έτσι. Τώρα, όσοι είναι διαθέσιμοι, επειδή θα βγαίνει ένα πρόγραμμα και υπεύθυνος για το πρόγραμμα θα είναι ο Στέλιος ο Μασταύρελης, όσοι είναι διαθέσιμοι και μπορούν αυτές τις ώρες να πηγαίνουν, για να μην στέλνουμε ένα άτομο μόνο, δύο να πηγαίνουν κάθε φορά και οι υπόλοιποι να περνάνε εφόσον μπορούν κάποια στιγμή και αυτοί από εκεί. Τώρα, όσον αφορά τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μας. Αδυναμίες είναι λογικό να έχουμε, έτσι. Και καινούργιο κόμμα είμαστε και καινούργια οργάνωση είμαστε και κάθε μέρα μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι μέσα. Δεν γνωριζόμαστε τόσο καλά ενδεχομένως. Να πω ότι έρχονται άνθρωποι από όλους τους χώρους. Η Δημοκρατική Αριστερά ξεκίνησε ως ένα κόμμα της ανανεωτικής Δημοκρατικής Αριστεράς. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπετε ότι είναι ρευστό το πολιτικό σύστημα, διαλύονται κόμματα, τελειώνει αυτό που ξέραμε, το πολιτικό σύστημα που ξέραμε, δημιουργείται κάτι καινούργιο. Άρα λοιπόν έρχεται κόσμος που παλιότερα ήταν κοντά στο ΠΑΣΟΚ, άνθρωποι που ήταν ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία, άνθρωποι που ήταν στο συνασπισμό και έρχονται με την διάθεση να βοηθήσουν, να προσφέρουν, να ζήσουν από το καινούργιο. Άρα οι αδυναμίες μας παράλληλα είναι και η δύναμή μας, διότι συμπυκνώνουμε, μαζεύουμε όλο αυτόν τον κόσμο και αυτός ο κόσμος μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα πολλαπλάσια προς τα έξω. Αυτό το οποίο αποφάσισε σε προηγούμενη συνέλευση της οργάνωσης ΔΡΑΜΑΣ είναι ότι θα μπούμε δυναμικά στο παιχνίδι των εκλογών. Περιττό να πω ότι οι δημοσκοπήσεις και οι αναλύσεις των εκλογολόγων δείχνουν ότι ενδεχομένως και στη ΔΡΑΜΑ η Δημοκρατική Αριστερά να εκλέξει βουλευτή. Άρα λοιπόν, αυτό δεν το λέω με την έννοια να γεμίσουν τα μυαλά μας αέρα, με την έννοια ότι οι ευθύνες μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό το οποίο πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω, είτε ως εκλογική επιτροπή, είτε ως ψηφοδέλτιο, είτε ως δελτία τύπου, είτε ως ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, Facebook και όλα αυτά, θα πρέπει να είναι το πιο σοβαρό, το πιο αξιόπιστο. Να εμφανιζόμαστε προς τα έξω με αυτό που είναι το πλεονέκτημά μας, το ηθικό και πολιτικό μας πλεονέκτημα, ότι είμαστε καινούριο κόμμα, ότι είμαστε έντονοι, ότι είμαστε άφθαρτοι, δεν έχουμε εμπλακεί με την εξουσία ακόμη. Και βεβαίως ότι είμαστε προσγειωμένοι, μετρημένοι, γνωρίζουμε τις ευθύνες και τις προσδοκίες της κοινωνίας, αλλά και τις ευθύνες που ενδεχομένως φορτωνόμαστε. Άρα θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο προσγειωμένοι. Αποφασίσαμε λοιπόν να βγάλουμε προς τα έξω μια ευρεία εκλογική επιτροπή με πολλούς ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς, από όλους τους επαγγελματικούς χώρους και αν είναι δυνατόν και περιφερειακά, όχι μόνο μέσα από την πόλη, να δουλέψουμε όσο γίνεται καλύτερα τον προεκλογικό μας αγώνα. Αρχικά οι σκέψεις ήταν ότι τα οικονομικά μας είναι πάρα πολύ λιγοστά, βεβαίως δεν χρωστάμε τίποτα μέχρι τώρα, όλες τις εκδηλώσεις μας, τα γραφεία μας, η χωρή μας κτλ. Όλα αυτά έχουν καλυφθεί, δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ. Παρ' όλα αυτά οι εκλογές έχουν ένα μεγάλο κόστος. Έτσι λοιπόν η σκέψη ήταν ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μην έχουμε και εκλογικό κέντρο.
Να έχουμε μόνο τα γραφεία μας. Τα γραφεία μας είναι στο δεύτερο όροφο. Το εκλογικό κέντρο θα μπορούσε να είναι στο ισόγειο. Ένας ολόκληρος κόσμος θέλει να μας δει, θέλει να έρθει κοντά μας. Άρα λοιπόν θα πάμε και στο εκλογικό κέντρο. Θα κάνουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να μην φανούμε μίζεροι. Βεβαίως θα βγούμε προς τα έξω και θα πούμε ότι δεν παίρνουμε δραχμή από τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα πούμε ότι δεν παίρνουμε δραχμή από επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται να χτυπήσουμε καμία πόρτα καμιάς επιχείρησης για να πάρουμε λεφτά από επιχειρήσεις εμείς. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μας. Οι υποψήφοι, όσοι δηλώνουν ότι θα είναι και όσοι έχουν τη δυνατότητα εκτός από αυτά που θα εξοδέψουν οι ίδιοι τους, και μην νομίζετε ότι έχουμε εδώ φιλόδοξους ανθρώπους οι οποίοι θα εξοδέψουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να κάνουν για υποψήφοι, έτσι, μεταξύ μας είμαστε, εκτός από αυτά τα λίγα που θα εξοδέψουν οι ίδιοι για λογαριασμό τους, θα βάλουν στο κοινό ταμείο και ένα ποσό ικανοποιητικό. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι που επίσης ξεκίνησε αυτή η κουβέντα μπορούν να βάλουν άλλους 100, άλλους 200, άλλους 300, έτσι ώστε να μαζέψουμε ένα ποσό 3-4. Αν μαζέψουμε 5.000 θα είμαστε πολύ καλά. Αλλά και με 3.000 και με 4.000 θα το παλέψουμε ώστε να έχουμε και το εκλογικό κέντρο και ένα προεκλογικό φυλάδιο και να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Η Εκλογική Επιτροπή. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Η Εκλογική Επιτροπή, όπως είπα, θα είναι πολλά άτομα. Ήδη έχει γίνει μια κατάσταση, έχω κάνει προσωπική επαφή με όλους αυτούς και ενδεχομένως να είναι και κάποιοι ακόμη, είναι 45 άτομα.